Πάμε τώρα στο καλό σενάριο που λέμε ότι 50% θα έχουμε τουρισμό. Ατυπή αλλά ουσιαστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης από τις κεντρικές πλατείες του νησιού και την παραλιακή. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και προέκυψε ταύτιση απόψεων σχετικά με τη στήριξη των επιχειρηματιών του κλάδου. Τόσο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φώτης Κώτης, όσο και ο οικονομικός επόπτης Νίκος Τσίπηρας, αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη κατάσταση που έχει επέλθει στο χώρο της εστίασης από την πανδημία του κορονοϊού και το πάγωμα στον τουρισμό, εξέφρασαν την αμέρη συμπαράστασή τους στους επιχειρηματίες. Η αγωνία όμως μεταφέρεται και στο επίπεδο το πώς θα είναι η επόμενη μέρα που θα ανοίξουν με το καλό και πότε θα είναι αυτή και πώς, με ποια τετραγωνικά, με ποιες ρυθμίσεις πρέπει ο Δήμος δηλαδή να σκύψει στο πρόβλημα και να οργανώσει ένα χρονοδιάγραμμα και ένα χωροταχτικό σχέδιο το πώς θα λειτουργήσει το κάθε μαγαζί με γνώση του κάθε επιχειρηματία. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αντιμετωπίσαμε το θέμα σε δύο επίπεδα, σε τοπικό επίπεδο ζητώντας για τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να πάρθουν σε επίπεδο Δήμου, ιδιαιτέρως με την απαλλαγή από πλήρως από τα τέλη, διότι θα πρέπει να στηριχθούν οι επαγγελματίες σήμερα για να υπάρξει μια να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει και ο Δήμος στη συνέχεια να έχει υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες οι επιχειρήσεις αυτές είναι ο αιμοδότης του Δήμου. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων κατέθεσαν τις απόψεις τους και τα αιτήματά τους που αφορούν κυρίως τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, στο πάγωμα των δημοτικών τελών, καθώς στη μείωση του ενοικίου τους μήνες που είτε ήταν κλειστά τα καταστήματα είτε υπολειτουργούσαν. Θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, ζούμε πρωτόγονες καταστάσεις. Δυστυχώς όλη αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει τους πάντες, μικρούς, μεγάλους. Είμαστε ενωμένοι, όλα τα μαγαζιά μαζί, όλοι οι επιχειρηματίες. Θεωρώ και όλοι οι πολίτες της Ζακύνθου και κάθε νησιού. Η σχετική λειτουργία αφορά το τι διεκδικήσεις έχουμε να κάνουμε σε σχέση με την κεντρική εξουσία για να έχουμε βιωσιμότητα και να διεκδικήσουμε και ορισμένα πράγματα σε σχέση με το Δήμο γύρω από τους φόρους παρεπιδημούντων και τις καλύψεις των χώρων και πώς θα αναπτυχθούμε. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε και για τα καταστήματα της παραλιακής ζώνης, εκεί όπου αρμοδιότητα έχει το λιμενικό ταμείο, με τους ιδιοκτήτες να ετούνται άδεια ώστε να μπορούν να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα στη μία πλευρά του οδοστρώματος, αφού τα μέτρα για τον κορονοϊό έχουν περιορίσει κατά πολύ τον αριθμό των υπαρχόντων τραπεζοκαθισμάτων. Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν και όλες οι πλευρές συντονισμένα αναμένεται να ενημερώσουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.